Τι πριν 10 χρόνια, τι είναι, πώς χρόνο είσαι? Μια δυνατή να ακουστεί λίγο στο μικρόφωνο, να τα συγχρονίσω όλα. Ωραίος. Ελπίζω να ακούστηκε. Νομίζω ακούστηκε. Ναι. Μαλάκα νιστάζω, δεν μπορώ. Άγκυρο λέει. Το κύριε, εντάξει. Όχι, ναι, εντάξει. Άντε παιδιά, τα λέμε. Αυτό ήταν. Γεια χαρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast στο Rav Stage TV, είμαι ο Γιώργος. Σήμερα μαζί μας δύο μέλη από τους Artifice. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλετε να συστηθείτε? Εγώ είμαι ο Ευθύμης. Και εγώ ο Βασίλης. Είμαι στους Artifice κιθάρα και τραγουδιστής. Και εγώ Πάσο. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση για αυτό το podcast. Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς είστε μια νέα μπάντα, σωστά? Πόσο καιρό έχετε βασικά? Είμαστε... Χρόνο. Περίπου χρόνο. Βασικά, χρόνο. Ούτε χρόνο. Ξεκινήσαμε αρχές Ιουλίου. Ναι, περίπου. Περίπου. Ωραία. Οπότε είστε στην αρχή, σωστά? Γιατί ένας χρόνος, εντάξει. Ωραία. Ως μπάντα είμαστε στην αρχή, η συγκεκριμένη μπάντα. Ατομικά τώρα πόσο καιρό ασχολείστε με τη μουσική? Νομίζω η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Εγώ από τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Βάλε κι άλλο, βάλε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Μου πήραν drums. Αυτά είναι. Εμένα η πρώτη μου επαφή ήταν στην έκτη δημοτικού με κιθάρα, την οποία παράτησα και την ξαναπιάσα Δευτέρα Γυμνασίου. Από εκεί, ας πούμε, από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ωραία. Οπότε είναι μια σχολεία που έχετε από νεαρή ηλικία, να το πούμε έτσι. Ωραία. Ναι. Εφηβική. Πάνω σε αυτό στηρίζεται και όλη μας κουβέντα σήμερα. Αν παιδιά της ηλικίας σας ή σε μικρότερη ηλικία αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, έχουν κάποια ερεθίσματα ώστε να δημιουργήσουν μουσική. Βλέπετε κίνηση από μικρότερες ηλικίες ή από συνομήλικους να κάνουν κάτι παρόμοιο με εσάς, δηλαδή να ασχολούνται με τη μουσική, να ψάχνονται να δημιουργήσουν μια μπάντα? Προσωπικά θα σου πω ότι όταν ξεκίνησα εγώ τότε, δεν υπήρχαν, ξέρεις, τόσες πολλές κινήσεις. Δηλαδή δεν έβλεπες πολλούς να ασχολούνται έτσι, ας το πούμε, με πάθος, να το κάνουν να βγει κάπου. Τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω ποιες είναι οι επιρροές, βλέπω πολλά παιδιά να αρχίζουν να ασχολούνται ενεργά, έτσι. Όχι απλά, ξέρεις, παίζω, να περάσει η ώρα και αυτά, ενεργά. Δηλαδή να μπουν σε μια σκηνή, να παίξουν σε μια σκηνή, να έχουν επαφή με τον κόσμο. Τα τελευταία, για μένα, 5-6 χρόνια, ενεργά. Και εγώ κάπως έτσι πιστεύω, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε ήμασταν ελάχιστες μπάντες που προσπαθούσαμε με την έννοια ότι απλά να κάνουμε τη φασούλα μας, να περάσουμε ωραία, έφηβοι ήμασταν, ήταν cool, ας πούμε, ξέρετε, να ρίξουμε κανένα γκομενάκι που λέει ο λόγος και τα λοιπά. Ο καθένας έχει τα κίνητρά του, άλλοι θέλανε να παίξουν γιατί θέλανε να παίξουν. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ μέσω social media, με YouTube, Facebook γενικά, που είναι ανεβεί. Και οι εκδηλώσεις όσον αφορά, ας πούμε, τα φεστιβάλ και τις συναυλίες έχουν ανεβεί. Ναι. Και γενικότερα οι μπάντες κυκλοφορούν πιο εύκολα τώρα. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια που το YouTube δεν υπήρχε καν σαν ιδέα, ας πούμε, δεν ήταν τόσο προσβάσιμο το να ακούσεις μια μπάντα. Τους άκουσες από CD. Ναι. Που έπρεπε δηλαδή να σου αρέσει το εξώφυλλο και να αγοράσεις το CD για να τους ακούσεις και να σου αρέσει και η μουσική τους, ας πούμε. Ή να τους έχεις δει κάπου live, που και πάλι έπρεπε να εμπιστευτείς μια εικόνα ώστε να πας και να τους δεις. Ναι, ισχύει. Οπότε μετά από αυτό το μεγάλο μπαμ έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές μπάντες πανελλαδικά, οι οποίες προσπαθούν. Και νέα άτομα. Ναι, ναι. Και στη Λάρισα την ίδια, ας πούμε, εγώ προχθές το αντιρατσιστικό που έγινε στην Ταχυδρομείου είδα δύο, ας πούμε, καινούργιες μπάντες. Με τη μία έχουμε συνεργαστεί, την άλλη την άκουσα πρώτη φορά. Πάνω σε αυτό που λες, Φθήμη, ναι μεν η τεχνολογία που έχει προχωρήσει, ο καθένας μπορεί και στο σπίτι του να γράψει πλέον. Δεν χρειάζεται να αφιερώσει πολλές ώρες και χρήματα σε ένα στούντιο. Εντάξει, θα το κάνει για να γίνει μια σωστή δουλειά. Γιατί πρέπει να έχει και τις γνώσεις για να τα κάνει όλα αυτά στο σπίτι του. Αλλά εγώ προσωπικά, ας πούμε, στο Βόλο π.χ. δεν βλέπω μεγάλη κίνηση από νέες ηλικίες άτομα.
να προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Που πλέον είναι πολύ πιο εύκολο και να διαφημιστεί κάποιος. Δυστυχώς δεν βλέπω τόσο πολύ κίνηση πλέον. Αλλά χαίρομαι που ακούω ότι στη Λάρισα υπάρχει ή κάπου αλλού. Εντάξει, μην φανταστείς και εδώ ότι υπάρχει κάτι τρελό. Μιλάμε, ας πούμε, για από όταν ξεκινήσαμε, εμείς ήμασταν 3-4 μπάντες. Τώρα απλά έχουμε φτάσει στη, το πολύ στις 10. Που, για δεδομένα, ας πούμε, πότε ήταν το. Γεια σου, Βαγγέλη. Πόσα χρόνια. Όχι τίποτα, μπήκαν στο live. Έχεις ξεκινήσει το, ναι, ναι. Έχεις ξεκινήσει το Instagram. Έλα ρε τρέλα. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα φεστιβάλ, το Under the Bridge Festival εδώ πέρα. Το οποίο γινόταν κάτω από τη λίμνη του. Βασικά στον Ποινίο. Ναι, ναι. Στην κεντρική γέφυρα που υπάρχει, στον Άγια Χίλιο. Τότε εμείς δεν το προλάβαμε, αλλά έχουμε από πολλούς γνωστούς μας, ας πούμε, όπως είναι η Hidden, η Portrait of My Failure και άλλες μπάντες οι οποίες υπήρχαν τότε, οι Prospects, όπου μας λέγανε ότι υπήρχαν 20-30 μπάντες, ας πούμε, στη Λάρισα, που είναι πολλές, έτσι. Πάντως, πάνω σε αυτό που λες, στις μπάντες που έχει η Λάρισα, υπάρχουν και καινούριες μπάντες, όπως είστε εσείς, και πιο καινούριες. Δηλαδή, συνεχίζεται η κίνηση, έτσι. Ναι, 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 και πιο καινούργιες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σίγουρα βγαίνουν δύο μπάντες. Σίγουρα εμφανίζονται καινούργιες μπάντες. Όχι, δύο μπάντες μαθαίνουμε εμείς. Ναι, μαθαίνουμε τώρα πώς δημιουργήθηκαν. Τώρα πόσες χτίζονται underground, τώρα ναι, δεν το ξέρουμε. Αν δεν μαθευτεί. Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Ναι. Ναι. Γιατί εντάξει τώρα, από το να πας, ξέρεις, από το σπίτι που παίζεις, το να πας κάπου έξω να παίξεις, είναι μικρό πράγμα. Εντάξει. Ναι. Θέλει δουλειά, έστω μεράκι. Για... Ναι. Εσείς τα ξέρετε, ναι, καλύτερα από μένα. Ναι. Έστω και για, σου λέω, και για πολύ μικρά. Ας πούμε, μικρά φεστιβάλ, μικρά. Δεν είναι εύκολο. Έστω και σε ένα μαγαζί να πας να παίξεις. Είναι. Ένα ακουστικό live, αυτό, δεν είναι. Ναι. Και ταυτόχρονα είναι και πολύ σημαντικό για την αντίστοιχη μπάντα. Άρα το βήμα είναι σημαντικό. Αλλά σίγουρα εμείς τους παροτρύνουμε όλους, παιδιά. Όποιος είναι εκεί έξω και ξέρει μουσική και παίζει μουσική και θέλει να βγάλει ό,τι να βγάλει, αυτό να βγει να το βγάλει. Δεν υπάρχει. Ότι εμείς, άσχετα με τους Artifice, είμαστε από μικροί χωμένοι στα lives. Δηλαδή, η πρώτη μπάντα που είχαμε εμείς, που ήταν η Luminosity, ήμασταν από πολύ μικροί. Εγώ ήμουν 15 χρονών, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε. Και προσπαθήσαμε από τότε να έχουμε φιλικές μπάντες, δηλαδή να έχουμε μια φιλική σχέση με όποια μπάντα υπήρχε, και πάντα ως άτομα γνωρίζαμε που παίζουν μουσική, είτε τα παροτρύναμε να ξεκινήσουν να παίξουν, να γίνουν σχήματα, είτε και με φίλους μας, ας πούμε, που απλά εγώ με τον Βασίλη βασικά από τότε δεν έχουμε χωριστεί από την μπάντα έχουμε κάνει, ήμασταν μαζί, αλλά άμα για κάποιο λόγο μας άρεσε ένα άλλο είδος και θέλαμε να φτιάξουμε μια καινούργια μπάντα, το κάναμε σαν side project, ας πούμε. Ναι, ναι. Με άλλα άτομα τα οποία μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν τώρα. Ποιος ήταν ο λόγος που θέλατε να ξεκινήσετε, και εσείς να φτιάξετε μια μπάντα? Είτε ήταν η πρώτη σας μπάντα, είτε η Artifice. Τι ήταν αυτό που σας όθησε σε αυτό? Ας ξεκινήσει ο Βασίλης. Ναι. Με αυτό. Προσωπικά τι με όθησε? Πιστεύω ότι ήταν, ας το πούμε, μια ανάγκη. Έκφρασες. Ναι, να εκφραστούν κάποια πράγματα που, ας πούμε, εντάξει, φαντάζομαι ότι όλοι περνάμε την, ξέρω εγώ, την διετία της καύλας, θα παίξω, αλλά μετά περνάς στη φάση του θέλω να το εκφράσω και με άλλα άτομα μαζί. Ναι. Που να έχουμε τις ίδιες απόψεις, την ίδια σκέψη πάνω σε κομμάτια, σε... Κάπως να εκφραστεί όλο αυτό. Νομίζω αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, ο λόγος είναι ο πιο mainstream, αλλά και αυτός που όντως ισχύει σχεδόν σε όλες τις μπάντες. Είναι, ναι, ο, ναι, τρόπος να εκφραστούμε. Αυτό νομίζω δεν είναι ο κύριος λόγος. Εγώ αυτό με την έκφραση και τα λοιπά δεν μου καθόταν ποτέ καλά προσωπικά. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολούσε. Κάτι μου ήταν πολύ αβέβαιο. Στο μυαλό μου το έχω μεταφράσει ότι το να ξεκινήσω ήταν απλά η καύλα, όπως τα ανεβάζω εγώ, δηλαδή το feeling, ότι ρε φίλε, έξεις, βλέπω αυτή την μπάντα. Καταρχήν, εγώ όταν ξεκίνησα δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν μεγάλες μπάντες στη Λάρισα, σε τέτοια φάση. Ότι βλέπεις μια μπάντα στο εξωτερικό, ξέρεις, εγώ είχα τότε κόλλημα με AC/DC, Guns N' Roses, έτσι πιο classic rock, ας πούμε. Ναι. Και έλεγα, ας πούμε, δες πόσους είναι, τι κάνουν, παίζουν live κτλ. Και όλο αυτό γενικά μου άρεσε, γενικότερα ασχολούμουν με τη rock. Οπότε ήθελα
να μιμηθώ, ας πούμε, όλη αυτή τη δόξα μέσα εισαγωγικά που για ένα παιδί στην ηλικία των 14, ξέρεις πως είναι ένα όνειρο, ας πούμε. Το οποίο ξεκινάει έτσι κάτι σαν πάρα πολύ απλό, να ξεκινήσεις να παίξεις γιατί έχεις αυτό το είδωλο και από εκεί και πέρα μετά ζυμώνεσαι και εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Εξελίσσεται σε ένα όραμα, ας πούμε, δηλαδή ότι σιγά σιγά από το να παίζεις κάτι απλό, λες θέλω να αρχίσω να παίζω κάτι πιο σύνθετο. Μετά από το κάτι πιο σύνθετο λες ότι ας γράψω και ένα κομμάτι. Και μετά από το ένα κομμάτι θες να γράψεις δίσκο και θες να ξεκινήσεις να ηχογραφείς και να κάνεις μια περιοδεία. Ουσιαστικά πάλι καταλήγουμε ότι είναι αλυσίδα. Ότι πάλι θες να εκφραστείς. Ναι. Ναι, απλά εγώ δεν θεωρώ ότι ξεκινάνε όλοι βασικά με αυτό το... Εντάξει, ναι. Αλλά όλοι εκεί καταλήγουν. Αυτό θέλω να πω. Το καλό θα ήταν να καταλήγουν όλοι εκεί. Υπάρχουν και άλλοι που ξεκινάνε απλά να παίζουν και στην τελική το παρατάνε. Και αυτό είναι κρίμα βασικά. Ενώ υπάρχουν και ταλαντούχοι, ας πούμε, οι οποίοι ξεκινάνε και το παρατάνε για κάποιο άλλο λόγο. Βλέπετε από άτομα στην ηλικία σας, ή λίγο μικρότεροι, να ψάχνονται με μουσική? Κοίταξε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα γενικά, αλλά επειδή έχουμε δει και τα χειρότερα, είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια κίνηση, υπάρχουν πάντες οι οποίοι ενδιαφέρονται και ψάχνονται και τρέχουν. Ίσως όλες να μην το κάνουν σωστά, ίσως και εμείς να μην το κάνουμε σωστά. Δεν ξέρουν, βασικά το σωστό και το λάθος είναι πιο υποκειμενικό σε αυτά τα πράγματα. Γενικά η τέχνη είναι πιο υποκειμενική. Οπότε, ναι, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν πάντες που προσπαθούν και ευτυχώς υπάρχουν και διοργανωτές οι οποίοι στηρίζουν με τρόπους πάντες. Α, τώρα που είπε αυτό το π.χ. στα Γιάννενα. Ναι. Που... Φοιτητή στα Γιάννενα. Ναι, που τη βλέπω την πόλη ρε παιδί μου και τη μουσική σκηνή κάθε μέρα. Ευκαιρίες για μικρές μπάντες εκεί πέρα δεν θα βρεις ποτέ. Σε αντίθεση με Λάρισα. Αντίθεση με Λάρισα. Που βρίσκεις καθημερινά. Ναι, που μπορείς να βρεις. Εννοείς δεν δίνουν ευκαιρία σε νέες μπάντες ή δεν υπάρχει κίνηση από νέες μπάντες? Από άτομα. Αλληλένδετα. Θα σου πω. Και κίνηση να υπάρχει είναι σαν μια μικρή κλίκα. Ναι. Δηλαδή. Α, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό που είπε ο Ευθύμης πριν για τη Λάρισα, ότι αν δεν έχεις και λίγο το μέσο, δεν κάνεις κάτι. Δεν έχεις τα κονέ. Όχι ακριβώς έτσι. Ότι είναι αλλιώς να ξεκινάς εντελώς μόνος σου, χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα γνωστό, κάποιον να σε βάλει σε μια διοργάνωση, κάποιον να έρθει να σε δει. Σου πω τι θέλω να πω τώρα. Από το να, πώς το λένε, ας πούμε, έστω ότι δεν έχεις καθόλου ροκάδες στο σχολείο σου, σου λέω τώρα. Ναι. Στη Λάρισα. Και δεν θα παίξει ροκ. Στη Λάρισα υπάρχουν είμαστε φιλικές μπάδες, δηλαδή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον το βλέπω και είναι σαν παρέα, σαν μια μεγάλη παρέα. Δηλαδή, εμείς μπήκαμε σε live από φίλους που δεν είπαν όμως, ξέρεις, εσύ είσαι. Τι παίζεις τώρα, ας πούμε. Ας μην πεις. Όχι. Δεν είναι. Ας πούμε, αυτό που λέω για τα Γιάννενα δεν είναι κλικά. Δεν είναι εγώ και ο Μίμης και όποιο γουστάρουμε εμείς. Yeah. Βάζουμε. Και όποιος, ας πούμε. Εδώ πέρα είμαστε πιο ελεύθερα και μη οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή είμαι εγώ με το Μίμη. Α, έχουμε ένα φιλαράκι που παίζει μουσική. Ας τον βάλουμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Θα τον βάλουμε, θα πούμε. Α, γιατί δεν είσαι του. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα επίπεδο, δεν είσαι του επίπεδου μας, ας πούμε. Ναι. Οπότε είναι καλό που υπάρχει μια. Που είναι όλο μια παρέα, να το πούμε. Εμείς, ας πούμε, άσχετα με το επίπεδο μας μέσα εισαγωγικά. Είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες μπάντες, πάντα τις προσεγγίζαμε ώστε να συνεργαστούμε. Επειδή εμείς δραστηριοποιούμασταν στο να κάνουμε κάποια ακουστικά live-άκια, yeah. Ίσως κάποια live full band, ας πούμε, τελείως αυτόνομα, δηλαδή η πρωτοβουλία. Και προσεγγίζαμε και μεγαλύτερες και μικρότερες μπάντες ώστε να συμμετέχουν. Άλλοι λέγανε ναι, άλλοι λέγανε όχι. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δείχναμε από την αρχή ένα καλό χαρακτήρα, δηλαδή όσον αφορά τη συνεργατικότητα και συνεργασία. Anyway. Και ότι πώς το λένε. Βοηθήσαμε, θέλω να πιστεύω, μπάντες οι οποίες, αν όχι δεν ήταν καλές, άσχετα με το επίπεδό τους, δεν είχαν τα κότσια μέσα εισαγωγικά να έρθουν μόνοι τους να πούνε, ξέρετε, θέλω να παίξουμε. Να το κυνηγήσουν από μόνοι τους, δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή, ξέραμε εμείς ότι ο τάδε γνωστός μας έκανε μπάντα. Άσχετα με το αν έπαιζε καλά, τον πιάναμε, του λέγαμε, θα παίξουμε την μπάντα σου εκεί. Ναι, πολύ ωραία. Και ξεκινούσαμε κάπως έτσι. Ναι. Το οποίο και εμάς μας βοηθούσε ως διοργανωτές, ως μπάντα παίζαμε, γιατί φέρνανε έξτρα κόσμο από φίλους και γνωστούς, πάλι το ίδιο. Αλλά βοηθούσαν και τους ίδιους ώστε να
να το ακουστούν. Δηλαδή, ο δικός μας κόσμος μπορεί να ήταν 50 άτομα να τους δει και ο δικός τους κόσμος μπορεί να ήταν 20 άτομα να δει και εμάς. Καταλαβές. Ναι, ναι. Οπότε αλληλοστήριξη και σε αυτό, ρε παιδί μου, που έτσι κι αλλιώς. Δεν πάει μπροστά η σκηνή άμα δεν είναι στήριξη. Ναι, ξεκάθαρα. Πάντως... Δηλαδή, τον Άγης... Όχι, πες. Όχι, θέλω να πω ότι από τον Άγης μια πεθαμένη σκηνή και καλύτερα να είσαι, να είσαι ανοιχτός, να είσαι, ναι, σίγουρα. Να μην είσαι, ξέρω εγώ, εσύ... Δεν γίνεται έτσι, δεν πάει έτσι. Έστω, ας πούμε, ναι, και σε κάποιον που δεν το πας, προκειμένου να... Έστω, πας μπροστά, εντάξει, ναι. Ναι, και σε κάποιον που δεν το πας, προκειμένου να δημιουργείται ίντριγκες και να υπάρχει μια στασιμότητα, καλύτερα απλά να απομακρύνεις, ας πούμε, και να συνεχίζει ο καθένας την πορεία του στα πλαίσια μιας γενικής, ένα γενικού σεβασμού όσον αφορά το ότι είστε μπάντες. Ναι. Στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο στόχο. Γενικά η κοινότητα της Λάρισσας αποδέχεται εύκολα μια καινούργια μπάντα. Δηλαδή... Καλή ερώτηση αυτή. Θα υπάρχει και αποδοχή, θα υπάρχει και κράξιμο, θα υπάρχουν όλα. Το κοινό... Ναι. Εντάξει, σπάνιο να πετυχαίνεις μια πρωτοεμφανιζόμενη μπάντα η οποία θα έχει έτοιμο κοινό ή θα έχει, ξέρω εγώ, 20 άτομα που θα τους θα λένε πω... Συμβαίνει, αλλά είναι λίγο, είναι λίγο σπάνιο να έχεις κοινό που δεν σε ξέρει και να σε αποδεχτεί κατευθείαν. Δηλαδή θα περάσουν, αυτοί θα περάσουν τη φάση του, okay. Μετά, αυτό είναι το θέμα όμως, να σιγά σιγά να αρχίσει αυτό να... Μην το βλέπεις τόσο αντικειμενικά, μιλάμε για δεδομένα Λάρισσας, δηλαδή με βάση αυτό. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η Λάρισσα είναι μια πόλη η οποία καλώς ή κακώς έχει λειτουργεί πολύ με τα κονέ, δηλαδή τι κονέ έχω εγώ, τι κονέ έχεις εσύ, πόσους φίλους έχω, πόσους φίλους έχεις. Ναι, ναι. Γενικά στην επαρχία... Λόγω πιο... Ναι. Γιατί και στο Βόλο είναι κάπως έτσι. Δηλαδή αυτό συμβαίνει παντού. Δηλαδή όταν, ας πούμε, ξεκινήσαμε εμείς, από το πρώτο κιόλας live είχαμε 20 άτομα από κάτω που ήταν δικά μας, γιατί ήμασταν 5 άτομα. Ο καθένας να φέρει από, ξέρω εγώ, 3-4 φίλους του, γεμίσαμε. Φτάσαμε στα 20 άτομα που ήρθαν για να μας δουν. Και κάπως έτσι από 20 άτομα, σε εκείνο το live θα σε δουν και κάποιοι άλλοι. Αυτά τα 20 άτομα μπορούν να πούν και δύο φίλους τους και κάπως έτσι χτίζει μια κοινότητα που σε ακολουθεί, αν σε ακολουθεί. Ναι. Γενικά ισχύει αυτό που λες, ότι ξέρεις, ο ένας θα φέρει το φίλο του κλπ. Ναι. Αυτό που βλέπω εγώ στο Βόλιο είναι ότι βγαίνει μια καινούργια μπάντα, θα έχει την απήχηση που ανέφερες, δηλαδή από γνωστούς φίλους κλπ. Και αν τύχει και είναι σε line-up από μεγάλα ονόματα, θα ακουστεί. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη υπάρχει και το κοινό που, όπως είχαμε πει και με τους workout, δεν ανέβηκε νομίζω αυτό. Δεν θυμάμαι. Τα παιδιά είχαν αναφέρει το εξής, ότι θα πάνε υπάρχει κόσμος που πάει σε live και θα πάει για το όνομα. Δεν θα δώσει ευκαιρία στην καινούργια μπάντα, στο opening κλπ. Που το opening θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια καινούργια μπάντα. Ή μια μπάντα που είναι μέτρια χρόνια. Και αυτό συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε τύχει κιόλας να είμαστε εμείς αυτή η μπάντα που είναι, δεν ξέρω, το support band πριν από μια άλλη. Και όλοι έρχονται αμέσως μετά. Δηλαδή με το που τελειώνουμε εμείς, λες και το ξέρουνε, ρε. Λες και συνεννοούνται κάπως με εγώ και το, ξέρω εγώ. Παιδιά, τελειώσανε, έλα. Αλλά κοίτα, εκεί υπάρχει μια παγίδα. Μπορούν να χάσουν τα καλύτερα, δεν ξέρεις. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι μπορεί η πρωτοεμφανιζόμενη μπάντα έχει να δώσει κάτι πολύ καλό. Ναι, ισχύει. Αλλά δεν δίνουν την ευκαιρία. Απ' την άλλη, βέβαια, συνήθως, αν θα υπάρχουν και αυτά τα άτομα τα οποία θα έρθουν από την αρχή, θα τη δουν την μπάντα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα την κρίνουν και θετικά. Μπορεί να μην της αρέσει εν τέλει. Ναι, αν θέλει να ψαχθεί ο άλλος και θέλει να δώσει μια ευκαιρία σε μια νέα μπάντα που ίσως του αρέσει, θα το κάνει τώρα. Αν όχι, θα κάτσει να πιει την πύρα του και να περιμένει για το όνομα. Όλα αποδεκτά είναι. Ναι, εντάξει. Πιστεύω θέλει λίγο πείσμα σε αυτό από τη μεριά των μελών της κάθε μπάντας που αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχουν και πολλές μπάντες που χρόνια παίζανε, πιστεύω, κάτω από
10-20 άτομα, ξέρω εγώ, συνέχισαν να το κάνουν, γούσταραν, ανέβηκαν level και παίζουν σε εκατοντάδες. Πριν 3 χρόνια είχαν έρθει πούτα. Ναι. Α, ναι, αυτό που πριν λέει. Πριν 3 χρόνια σημαντικό. Είχαμε ανοίξει τους πούτα Βολκάνο όταν είχαν έρθει στη Λάρισα. Με την παλιά μας. Που το, που το ξεκινήσει τότε, ας πούμε. Είχαν βγάλει μόλις το δεύτερο δίσκο, το Harmony of Spheres. Που ήταν και το πιο δυνατό τους. Που μπήκε και πήρε πολύ, καλά, πολύ καλές κριτικές στα charts. Και όταν είχαν έρθει εδώ πέρα, εμείς παίζαμε, είχαμε φέρει κάποιο πολύ λίγο κοινό τότε, δηλαδή 30 άτομα μέγιστο. Και η πούτα Βολκάνο γενικά, που τώρα θεωρείται παντάρα, και εγώ τους είχα πιστέψει από την πρώτη στιγμή που τους είδα εκεί δηλαδή, είχαν κόψει 50 εισιτήρια, ας πούμε, στο stage εδώ πέρα. Και τώρα τους παρακαλάνε σε φάση που να έρθουν. Ναι. Μέσα εισαγωγικά τους παρακαλάνε, κατάλαβες την ότι. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις τη διαφορά, βλέπεις το level της εξέλιξης. Μέσα πούμε... σε 3 χρόνια που δεν βγάλανε καινούριο δίσκο. Καταλαβες. Ναι. Αυτό ακριβώς που λες, ο Σωτήρης, ο μπασίστας στον Workout, είχε αναφέρει για τους Planet of Zeus, που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Στα Τρίκαλα παίζανε support στους Firewind και τώρα είναι μπαντάρα. Έχουν ανέβει level. Το level τους είναι απίστευτο. Είναι λεπτή η γραμμή, δηλαδή από ένα τσακ μπορεί να αυτομάτως σε μάθει όλη η Ελλάδα, δηλαδή το ότι μπορεί να συμμετάσχει στο street mode. Κατάλαβες, ότι είσαι, είσαι στον Αλμυρό, είσαι μια μπάντα η οποία έχει βγάλει, ας πούμε, 2 δίσκους και κατά τα άλλα έχεις ένα πολύ μικρό κοινό. Άμα θα κάνεις μια περιοδία θα έχεις αυτό, 50 άτομα ανά πόλη. Αλλά με το που θα σε πιστέψει ένας Αλμυρός ή ένα φεστιβάλ Βρεσιτεχνάβου ή ένα street mode ή οτιδήποτε, σε βάζει να παίξεις και σε βλέπει το μάτς πολύ περισσότερος κόσμος. Ναι, ισχύει. Πάντως, όπα, απομένουν 20 δευτερόλεπτα. Κάτσε, θα εκραγεί το κινητό, μα λέγεται. Εγώ θα κάνω μια ανακοίνωση όσον αφορά τους Artifice, ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε το δίσκο μας, ολοκληρώνουμε τα κομμάτια μας και περιμένουμε όταν θα είναι έτοιμο το... ένα από τα κομμάτια μας θα έχουμε κανονίσει ήδη με τον Γιώργο να γίνει βίντεο κλιπ. Εγώ τώρα το μαθαίνω. Ψέματα λέει, το έχουμε συζητήσει παλιότερα. Εγώ τώρα το μαθαίνω. Εντάξει, μπορεί και να λέει έτσι, εντάξει, δεν ξέρω. Τέλεια. Χαρά μου. Το φλάι. Στάνταρ, τι. Δεν ξέρουμε, μπορεί ο κόσμος να γουστάρει κάποιο άλλο καλύτερα. Στο τελευταίο live που κάναμε λόγω χρόνου, δυστυχώς προλάβαμε να από τα καινούργια μας κομμάτια να παίξουμε μόνο ένα. Οι μυτελές. Γιατί μας έκοψε η αστυνομία. Μιλάμε για αλήτες. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ως Artifice ένα ευχαριστώ σε σένα για την πρόσκληση που μας φιλοξένησε στο κανάλι σου. Εγώ ευχαριστώ. Κάναμε αυτή τη μίνι συνέντευξη και συζήτηση. Παρένθεση εδώ πέρα, θα γίνει κανονική συνέντευξη. Ναι, εκτός από το ευχαριστώ σε σένα, θέλω να πω ευχαριστώ σε κάποια άτομα που πιθανότατα δεν δουν το βίντεο, αλλά μας βοηθήσαν και μας στηρίξαν εξ αρχής, μας προωθήσαν, μας δώσανε όρεξη, κίνητρα για να συνεχίσουμε και μας δίνουν ακόμη για να συνεχίσουμε. Ναι, μάλιστα. Και γενικά, να περάσουμε και ένα πιο ρομαντικό γενικό μήνυμα, να κάνετε καινούργιες μπάντες, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να μην φοβάστε να μπείτε σε αυτόν τον κύκλο. Είναι πολύ όμορφο να χτίζεις μια τέτοιου τύπου κοινότητα και οικογένεια. Αυτά που είδα στα βιντεάκια, στα πλάνα βασικά από το φεστιβάλ σας, πραγματικά το ζήλεψα. Ζήλεψα όλη τη φάση και ξέρεις τι Ευθύμη τη ζήλεψα πιο πολύ. Στο είπα και αφού ανέβηκε το βίντεο. Η στήριξη. Αυτό. Είναι κάτι ας πούμε που στο Βόλο δεν το βλέπουμε. Εμείς, κοίταξε, από πρώτο χέρι γνωρίζουμε μόνο από Λάρισα. Όσον αφορά τις άλλες πόλεις, μόνο και έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, ότι δεν υπάρχει τόσο στήριξη. Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει πάντως, να ξέρεις. Και όχι μόνο για Βόλο, και για Τρίκαλα έχουμε ακούσει, και για Καρδίτσα έχουμε ακούσει, και για Γιάννενα, όπως λέει εδώ ο Βασίλης. Δεν υπάρχει τόσο στήριξη. Ευτυχώς. Α, επίσης, πολλές μπάντες που έρχονται από άλλες πόλεις, οι Stray Alley, ας πούμε, που είχαν έρθει εδώ Λάρισα, λέγανε ότι είμαστε απίστευτο κοινό και ξέρεις. Και λέω, ρε φίλε, τόσο άσχημα είναι τα πράγματα στις άλλες πόλεις. Ναι, ισχύει. Και ότι έχει τα απίστευτο κοινό και ότι είναι χάλια στις άλλες πόλεις. Οπότε, Αθεσσαλία, παραδειγματίσου. Έλα, Λάρισα, σε ένα live, δες και παραδειγματίσου. Γιατί μπορεί να είμαστε πολύ καλό κοινό.
θα το διαπιστώσουν όλους.